Μένει καλησπέρα. Η αυτοδιοίκηση βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων αυτό το διάστημα, καθώς θα ορκιστούν οι νέες δημοτικές αρχές αλλά και η περιφερειακή αρχή, ενώ θα έχουμε και εξελίξεις στα συνδικαλιστικά όργανα των αιρετών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκλογές στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, καθώς το επόμενο διάστημα, τα επόμενα 5 χρόνια, έχουν να αγωνιστούν για πολλά ζητήματα που αφορούν τους αυτοδιοικητικούς με ανοιχτά πάρα πολλά θέματα. Να ξεκινήσουμε από τις ορκομοσίες, που βέβαια πρέπει να πούμε ότι έχουν ένα πανηγυρικό χαρακτήρα, με πολύ κόσμο και όχι μόνο, καθώς είναι η αρχή μιας νέας θητείας. Καλησπέρα Κατερίνα και καλό μήνα. Και αυτόν ακριβώς το μήνα, το Δεκέμβρη του 2023, λαμβάνουν χώρα οι ορκομοσίες των νέων δημοτικών αρχών και της νέας περιφερειακής αρχής, με ημερομηνία ορκομοσίας της νέας περιφερειακής αρχής του Γιώργου Αμανατίδη, 17 Δεκέμβρη, στην αίθουσα τέχνης, την Κυριακή, στις 12 η ώρα. Τώρα, οι νέες δημοτικές αρχές και η περιφερειακή αρχή έχουν μπει ήδη στη φάση ενημέρωσης από τις υπηρεσίες, προκειμένου να ενημερωθούν για να αναλάβουν τα νέα τους καθήκοντα και να μάθουν κυρίως για τα βασικά προβλήματα και ζητήματα, όπως να πούμε τελείως ενδεικτικά ότι η νέα δημοτική αρχή του Δήμου Κοζάνης θα αντιμετωπίσει αμέσως το μεγάλο πρόβλημα της τηλεθέρμανσης. Ναι, αυτό είναι και το σημαντικότερο. Άλλωστε αναμένονται άσχημες καιρικές συνθήκες στο επόμενο χρονικό διάστημα και είναι ένα θέμα βασικό και για τα επόμενα χρόνια. Τώρα να περάσουμε να δούμε το κομμάτι που αφορά τις επισημάνσεις των τελευταίων ημερών για τους δημοτικούς συμβούλους που έχουν χρέη προς το δημόσιο. Υπήρξε μία νομοθετική ρύθμιση άμεσα και μία απόφαση της αποκεντρωμένης. Μιλάμε προς το παρόν για 2 δήμους, Αμιντέου και Βελβεντού, ωστόσο στοιχεία αναφέρουν ότι έχουμε και άλλες περιπτώσεις δημοτικών συμβούλων και σε άλλες περιοχές. Να δούμε λίγο γενικά πώς έχει το θέμα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ένα βασικό ζήτημα που ανέκυψε λοιπόν τις τελευταίες ημέρες, πριν αναλάβουν καν οι νέες δημοτικές αρχές στο Δήμο Αμιντέου και στο Δήμο Βελβεντού, είναι η έκπτωση εκλεγμένων, νεοεκλεγμένων δημοτικών τους συμβούλων. Αυτό συνέβη διότι σύμφωνα με τον νόμο υπάρχει κόλλημα. Όταν θέτει κάποιος υποψηφιότητα και εκλέγεται, δεν πρέπει να έχει χρέη οφειλές προς το Δήμο του άνω των 300 ευρώ. Επίσης, αν τις έχει, θα πρέπει 10 ημέρες, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο από την ανακήρυξη, με την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου των νέων δημοτικών αρχών, να σπεύσει είτε να τις πληρώσει είτε να τις ρυθμίσει. Κάτι που δεν έγινε προφανώς, Κατερίνα, στο Δήμο Αμιντέου. Είναι πολύ μεγάλο το χρέος ή ξέφυγε της προσοχής των νέων δημοτικών συμβούλων και δεν πρόλαβαν τις προθεσμίες. Οπότε θα αντικατασταθούν, γιατί ήδη έχει εκδοθεί και απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας που έκρινε το ζήτημα. Θα αντικατασταθούν ήδη από επιλαχόντες δημοτικούς συμβούλους. Χάνουν λοιπόν το αξίωμά τους. Κάτι, ένα κόλλημα, Κατερίνα, που το είχαμε επισημάνει πολλές φορές από εδώ στην διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, καθώς όποιος καταρτίζει ψηφοδέλτιο για να συμμετάσχει στις εκλογές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός με τα κολλήματα και τα συμβίβαστα που θέτει ο νόμος. Που αυτό σημαίνει βγαίνουν εκτός αυτοί οι δημοτικοί σύμβουλοι και αναλαμβάνουν οι επιλαχόντες. Δεν υπάρχει πλέον προθεσμία ή κάποια αλλαγή ή κάποια τροποποίηση να γίνει, εκτός και αν υπάρξει εκ νέου ρύθμιση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι λίγο απίθανο, δεν υπάρχει νέα προθεσμία, δεν υπάρχει δυνατότητα ή πιθανότητα άσκησης ένστασης προκειμένου να θεραπευτεί ένα τέτοιο ζήτημα, γιατί το προβλέπει ο νόμος, το έχουν παραβεί, οπότε αυτοδικαίως χάνουν το αξίωμά τους. Πάντως προκαλεί εντύπωση, γιατί και το γνώριζαν, ξέρουν ακριβώς και τις διαδικασίες και τα κολλήματα. Άλλωστε είναι χαρακτηριστικό όταν κάθε φορά αναφερόμασταν στις εκλογές και στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων, μένει το τόνιζες με έμφαση ότι πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τα κολλήματα που υπάρχουν. Ένα από αυτά είναι και το οικονομικό.
Και δεν έχει σχέση, μπορεί να είναι από 300 μέχρι 300.000 ευρώ. Από το 300 ευρώ μέχρι 300.000 ευρώ. Έτσι, ίσως δεν έδωσαν σημασία γιατί αφορούν μικρούς δήμους. Μέχρι στιγμής έχει εντοπιστεί στο Δήμο, Δήμο Αμιντέου και στο Δήμο Βελβεντού, ενώ αναμένεται σύμφωνα με ενημέρωση, όπως είπες και εσύ Κατερίνα, ελέγχονται και άλλοι δήμοι της, τουλάχιστον στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για τυχόν τέτοιου είδους παράβαση. Και αυτό ποιος ψάχνει τα στοιχεία? Η αποκεντρωμένη. Πάντα ελέγχει τα στοιχεία. Καταρχάς, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος όταν εκλέγονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και εντοπίζει ότι μέσα σε ένα δεκαήμερο υπάρχουν οφειλέτες και δεν έχουν ρυθμίσει ή εξοφλήσει τις οφειλές του. Είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να το αναφέρει και η αποκεντρωμένη να το εξετάζει. Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως να δούμε πώς θα διαμορφωθούν πλέον τα νέα δεδομένα εν ώψη και της ορκομοσίας των νέων δημοτικών αρχών. Να περάσουμε λίγο να δούμε τι γίνεται στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και πολλά στοιχεία έχεις και με την ιδιότητά σου της νομικής συμβούλου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, έχεις και μια καλύτερη εικόνα. Μόλις λοιπόν αναλαμβάνουν οι νέες δημοτικές αρχές από την νέα χρονιά, μόλις ορίζονται οι νέοι αντιδήμαρχοι και εκλεγούν οι πρόεδροι των νομικών προσώπων και των επιτροπών, αμέσως το επόμενο βήμα στο ιστορικό σε εισαγωγικά των δημοτικών αρχών είναι οι εκλογές στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων είναι στην ουσία η ένωση, ο σύνδεσμος των 13 δήμων στην περιφέρεια. Μιλάμε στα πλαίσια της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στην παρούσα φάση πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος Γρεβενών Γιώργος Δασταμάνης. Αναμένεται να γίνουν με την ανάληψη των νέων δημοτικών αρχών, των καθηκόντων, να γίνουν εκλογές για να εκλεγούν τα νέα δημοτικά συμβούλια, τα νέα διοικητικά συμβούλια. Και ήδη έχουν εκδηλώσει την βούληση για να διεκδικήσουν την Προεδρία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων στη Δυτική Μακεδονία. Ο Δήμαρχος Βοΐου Χρήστος Ζευκλής και ο Δήμαρχος του Άργους Οριστικού, ο Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου. Υπάρχει λοιπόν, Κατερίνα, ένα ιδιότυπο, ιδιόμορφο κλίμα προεκλογικής περίοδου και εκστρατείας μέσα στα πλαίσια των νέων δημοτικών αρχών. Αλήθεια είναι αυτή. Οι υποψήφοι δύο προς το παρόν, γιατί δεν ξέρουμε, μπορεί να προκύψει και τρίτος υποψήφιος και τέταρτος και πέμπτος. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός. Δείχνουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον με επαφές και συναντήσεις με ρετούς συναδέλφους τους. Και είναι πολύ σημαντικό, καθώς η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ θα είναι πενταετής και όπως προανέφερα θα έχουν πολλά ζητήματα και θέματα να λύσουν, πόσο μάλλον όταν έχουμε αλλαγές ακόμη και στην πολιτική προστασία, καθώς υπάρχει και μία νέα εντολή, θα το έλεγα, χωρίς εισαγωγικά από τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, να προσέξουν κλιματικής αλλαγής. Να προσέξουν ιδιαίτερα όλα τα καιρικά θέματα και ζητήματα αυτού του διαστήματος. Να συμπληρώσουμε ότι είναι και πολύ σημαντικός ο ρόλος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. Δεν το γνωρίζει, δεν τη γνωρίζει ο πολλής κόσμος, γιατί πάντα μένει στους Δήμους και στην περιφέρεια. Ο ρόλος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων είναι πολιτικός, είναι συντονιστικός, συντονίζει τις σχέσεις, τους Δήμους, τις σχέσεις μεταξύ Δήμων. Έχει βασικό έργο να συσφίξει τη συνεργασία μεταξύ τους και να προβάλλει βασικά ζητήματα και προβλήματα, θέματα που συζητώνται, που μπορεί να συζητηθούν σε μια συνεδρίαση της ΠΕΔ, είναι τα μισθολογικά των υπαλλήλων, η ανάγκη της πρόσληψης νέων υπαλλήλων στους Δήμους. Επίσης, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων ως Ένωση έχει οικονομική αυτοτέλεια, έχει το δικό της ταμείο, μπορεί να κάνει μελέτες, συνέδρια, εκδηλώσεις, είτε για πολίτες είτε για τους ερετούς. Πάντως η νυν διοίκηση της ΠΕΔ πρόθεσε ιδιαίτερα το τουριστικό κομμάτι, το τουριστικό τομέα και τον πολιτισμό της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ωστόσο δεν είχε και πολύ χρόνο. Είχαμε την πανδημία με τα γνωστά προβλήματα, 2,5 χρόνια χωρίς συνεδριάσεις διαζώσεις, με πολλά προβλήματα.
Δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος ο Γιώργος Δασταμάνης, καθώς αναχώρησε, να το πω έτσι, από τα δημοτικά και έτσι πλέον αρχίζει μια νέα σελίδα στη ζωή του. Σπουδαίο κομμάτι, να πούμε, το κομμάτι του τουρισμού και του πολιτισμού που ασχολήθηκε ιδιαίτερα η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, καθώς είναι ένα κομμάτι, όσο μπόρεσε λόγω της πανδημίας, καθώς είναι ένα κομμάτι με το οποίο δυστυχώς δεν προλαβαίνουν να ασχοληθούν οι δημοτικές αρχές λόγω των προβλημάτων της καθημερινότητας. Τώρα πολλά είναι τα 5 χρόνια, θα μπορέσουν να προωθήσουν μένει και να λύσουν ζητήματα και θέματα, αλλά να αναδείξουν και την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το κομμάτι που έχει να κάνει με τον τουρισμό και τον πολιτισμό, καθώς προχωρήσαμε πλέον στην επόμενη μέρα. Μιλάμε για πολυγνητοποίηση με νέα δεδομένα. Αυτά τα νέα δεδομένα θα κληθούν να αντιμετωπίσουν. Όμως η νέα θητεία ξεκινάει και με κάτι άλλο αρνητικό για πολλούς, θετικό για ακόμη περισσότερους. Έχουμε κατάργηση των νομικών προσώπων. Είναι ένα ζήτημα που ήδη απασχόλησε τις δημοτικές αρχές, είτε αυτές που φεύγουν, είτε και τις νέες, γιατί είδαμε στα δημοτικά συμβούλια στις συνεδριάσεις τις σχετικές παρέστησαν και οι νέες, οι εκπρόσωποι νέων δημοτικών αρχών. Είναι λοιπόν η κατάργηση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου στους Δήμους. Από 1η-1η του 2024 καταργούνται, στην ουσία απορροφώνται τα νομικά αυτά πρόσωπα από τους Δήμους, όπως και το προσωπικό. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να ανησυχεί το προσωπικό με την κατάργηση των νομικών προσώπων. Θα στελεχώσουν καλύτερα τις υπηρεσίες του Δήμου. Έτσι, άλλωστε ακριβώς. Θα υπάρχουν τα νομικά πρόσωπα, απλά θα υπάγονται όλα στους Δήμους πλέον και θα πρέπει να κινηθούν και προς αυτή την κατεύθυνση, απλά δεν θα είναι ξεχωριστό κομμάτι. Θεωρήθηκε ότι, Κατερίνα, θα είναι έτσι καλύτερη οικονομική διαχείριση των τομέων αυτών που ανήκαν τα νομικά πρόσωπα, ότι θα υπάρχει καλύτερος έλεγχος στα οικονομικά και γενικότερα μείωση δαπανών, που αυτό αληθεύει, δηλαδή συμφωνούν πολύ σε αυτό. Τώρα, ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που καταργείται είναι λόγου χάρη η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Κοζάνης. Υπάρχουν βέβαια και πολλά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στην ελληνική επικράτεια που δεν καταργούνται διότι έχουν έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο, όπως είναι η κοινοφελής επιχείρηση στο Δήμο Πατρέων που ασχολείται βασικά με το πατρινό καρναβάλι, δεν θα μπορούσε να καταργηθεί, επιβάλλεται να είναι ένα αυτοτελές νομικό πρόσωπο, ή το νομικό πρόσωπο που ασχολείται και διοργανώνει το φεστιβάλ στην Δράμα των ταινιών μικρού μήκους. Επίσης, δεν καταργούνται τα ΔΠΘ, τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα. Υπήρχε κάποια προθεσμία στους Δήμους να αιτηθούν, να παραμείνουν κάποια νομικά πρόσωπα που αυτοί θεωρούν σημαντικά. Άλλοι αιτήθηκαν και άλλοι όχι, γιατί θεωρούν ότι έτσι κι αλλιώς είναι προαποφασισμένο. Μένη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις λεπτομέρειες. Εδώ θα είμαστε, άλλωστε έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο χώρος της αυτοδιοίκησης και σήμερα. Χθες, σήμερα και αύριο. Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.